σπρέι. Μιλάμε για σπασμένα τζάμια, μιλάμε για γόμες, μιλάμε για βρώμα, μιλάμε για χώματα πάνω στις έδρες και στα, και στα θρανία και στις καρέκλες, και εδώ βλέπουμε και τα σπασμένα τζάμια. Είπαμε προηγουμένως ότι δεν είναι η πρώτη φορά. Το Λύκειο της Ακρόπολης έχει πολλές φορές πέσει θύμα βανδαλισμών. Ανεγκέφαλοι, σχολικοί, εξωσχολικοί. Για πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Ο Νίκος Μεγάλεμος είναι μαζί μας. Είναι ο πρόεδρος της σχολικής εφορίας Λευκοσίας. Να δούμε αν έχει μαζέψει πληροφορίες και τι έχει να μας πει για όλα αυτά. Γεια σας. Γεια σας, καλώς σας μεσημέρι κύριε Μιχάλη, καλό μας μεσημέρι στους ακρότες. Αυτή η εικόνα πάντως, κύριε Μεγάλεμε, δεν είναι η πρώτη φορά που τη βλέπουμε και στο Λύκειο της Ακρόπολης και γενικώς στα σχολεία της Κύπρου. Είναι μια αποκαρδιωτική εικόνα, θα έλεγα. Φαίνεται ότι οι ανεκέφαλοι πολλαπλασιάζονται. Στο Λύκειο συγκεκριμένης Ακρόπολης έχουμε αρχίσει από τον Αύγουστο. Είχαμε αρχίσει τον Αύγουστο με εμβρισμό στην αίθουσα ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ναι. Προχωρήσαμε το Σεπτέμβριο με τις γόμες στις κλειδαριές του σχολείου, των αιθουσών. Είναι το, η τρίτη φορά. Με συστήματα στους τοίχους, ποδοσφαιρικά, πολιτικά. Είχαν γεμίσει τους τοίχους μέχρι και ύβριση για τη διεύθυνση του σχολείου και ακόμα και για τον πρόεδρο του Μαθητικού Συμβουλίου. Ναι. Μεριτώ να πω ότι είναι η τρίτη φορά αυτή την περίοδο που έχουμε τα... Έτσι ότι υπάρχει πλην της ταλαιπωρίας που υφίστανται και οι καθηγητές και οι μαθητές στο κλείδωμα των αιθουσών, είναι και ότι θα πρέπει να έχουμε 7 τεχνίτες από τη σχολική εφορία κάθε μέρα εκεί για να αλλάζουν τις κλειδαριές. Ναι. Το σχολείο αυτό φυλάσσεται με κάποιο τρόπο, οποιοδήποτε. Το σχολείο φυλάσσεται κάθε βράδυ, έχει φορά. Την είχαμε από τις 1 μέχρι τις, από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 1 το πρωί. Την αυξήσαμε από, από τις 6 μέχρι τις 6 το πρωί. Εν τούτης όμως φαίνεται ότι η φύλαξη όπως την είχαμε μελετήσει ήταν και ανυπαρκής. Αυξήσαμε, από σήμερα έχουμε αυξήσει και τον αριθμό των οφρών. Είναι αρκετά σημαντικός αριθμός. Το οφρό είναι 6 στο σύνολο. Ελπίζοντας ότι αυτοί οι λίγοι ναι. θα περιοριστούν ή τουλάχιστον θα συλληφθούν. Γιατί το συγκεκριμένο Λύκειο, κύριε Μεγάλεμε, έχει τέτοιο πρόβλημα? Είναι τα παιδιά, είναι οι μαθητές, είναι οι εξωσχολικοί, είναι κέντρο δραστηριοτήτων, θα λέγαμε, το απογεύμα όταν είναι κλειστό το σχολείο και συγκεντρώνει εκεί διάφορα παραβατικά στοιχεία? Μα το απόγευμα το σχολείο εργάζεται μέχρι τις 6 το απόγευμα. Ναι. Έχουμε μέχρι τις 6 το απόγευμα, γι' αυτό και η φορά μας έρχεται από τις 6. Το σχολείο είναι εκεί, είναι η συμφωνική οχτής πλανέων, έχουμε ποδοσφαιρικές ομάδες, που είναι, συγγνώμη, καλαθοσφαιρικές ομάδες, το Badminton που είναι εκεί. Δεν μπορώ να θεωρήσω ότι είναι εξωσχολική, διότι οι εξωσχολικοί θα κάνουν δώρο σε αυτούς τους κακούς μαθητές μετά να είναι κλειδωμένες οι αίθουσες και να κάνουν το μάθημα τους. Μάλιστα. Φυσικά πιστεύω ότι και η ίδια η μαθητική κοινότητα είναι ασταλτωμένη, διότι είναι μια περίοδος στην οποία θα κάνουν τα διαγωνίσματα τους. Είναι μια περίοδος που έχουν και την προφορική και την γραφή τους εξέταση. Οπότε είναι αγανακτισμένη και η αυτή η κοινότητα των μαθητών. Μάλιστα. Έχετε κάποια ενημέρωση, ήρθατε σε επικοινωνία με το Υπουργείο Παιδείας ή με το Σύνδεσμο Γονέων για συντονισμό, για δράσεις? Σήμερα είχαμε συνάντηση στο σχολείο, από τις 7 και 4 είμαστε στο σχολείο εκεί, με τη διεύθυνση του σχολείου, με το Σύνδεσμο Γονέων, με το Μαθητικό Συμβούλιο και μέλη της Διευθυντικής Ομάδας του Σχολείου. Μάλιστα. Είχε ανοίξει και ο επαρχιακός επιθεωρητής εκεί. Έχει επισκεφθεί το σχολείο και ο Διευθυντής Μέσης Εκπαίδευσης και ακολούθησε μία σύσκεψη μετά με τον επαρχιακό και τον Διευθυντή στο Υπουργείο για να δούμε τα μέτρα τα οποία θα λάβουμε για να προχωρήσουμε σε αυτή την Μάλιστα. κατάσταση. Πήρατε αποφάσεις, ποια είναι τα μέτρα δηλαδή? Το πρώτο μας μέτρο είναι ότι θα αυξήσουμε τη φρουρά μας. Ναι. Ότι πάμε με αυξημένη φρουρά. Το επιπλέον έχουμε ζητήσει από την αστυνομία να κάνει πιο συχνές τις περιπολίες του χώρου του σχολείου. Δεν μπορεί να κάνει μέσα στο σχολείο, δεν είναι κλειδωμένο το σχολείο, ο φρουρός είναι μέσα. Θα κάνει τις περιπολίες με το αυτοκίνητο και έχουμε και την, διαβεβαίωση από την εταιρεία που έχει αναλάβει
φύλαξη το σχολείο μας φέτος, ότι θα στέλνει και τα δικά της περίπορα στα 7 χρονικά διαστήματα. Μάλιστα, τι να πω, ευχόμαστε να μην επαναληφθούν τέτοιες εικόνες, κύριε Μεγάλε. Έχουμε δει πολλές φορές να βανδαλίζονται σχολεία. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος και δικαιολογία να βανδαλίζεται ο ναός της γνώσης υπό άλλες συνθήκες, έτσι που είναι το σχολείο. Ευελπιστώ ότι τουλάχιστον η μαθητική κοινότητα, μιλώντας με μαθητικό συμβούλιο, έχει αντιδράσει. Ναι. Υπάρχει αντίδραση, γιατί σιγά σιγά αυτούς τους υπαίτιους θα τους βρούμε και θα αναλάβουν τις ευθύνες τους όπως πρέπει να τους αναλάβουν. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτά από την σχολική εφορία Λευκωσίας για τους βανδαλισμούς και άλλοι βανδαλισμοί, δεν είναι η πρώτη φορά, στο λύκειο της Ακρόπολης. Λοιπόν, τώρα πάμε...